Βρισκόμεθα σε Άγιες Μέρες. Μην ξεχνάτε ότι αύριο η πρώτη Κυριακή των νηστειών είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Τι σημαίνει αυτό, με δύο λόγια θα πούμε. Ότι αυτά στα εικόνες τα οποία βλέπουμε μπροστά μας και πάνω στην τοιχογραφία του ναού, αυτές οι εικόνες ήρθε καιρός που ενεφανίστε σαν αυτοκράτορες με δύναμη και κατεδίωξαν τις εικόνες αυτές. Δεν ήθελαν να υπάρχουν πουθενά εικόνα και οι χριστιανοί έφευγαν μέσα στα όρη, μέσα στα σπήλαια και έπαιρναν τις εικόνες αυτές και τα σε φύλατον. Δι' αυτό από καιρού εις καιρών βρίσκονται εικόνες μέσα στα σπήλαια, μέσα στα όρη, μέσα στα δέντρα, μέσα σε θάμνους. Και έχουμε πολλά παραδείγματα εικόνων τα οποία σήμερα υπάρχουν μεγαλοπρεπείς ναοί εις τιμήν των Αγίων αυτών εικόνων, οι οποίες ευρέθησαν ή το από τον καιρόν της εικονομαχίας. Να σκεφτείτε ότι ήταν τόση μεγάλη η λύσα εναντίον των εικόνων, ούτως ώστε αν βρίσκεται κανείς ο οποίος είχε εικόνες, εφυλακίζεται, υπέφερε μαρτύρια και θάνατον. Δηλαδή μην αυτή τη στιγμή έχετε κατά νου ότι ο Χότσας στην Αλβανία κατεδίωκε τις εικόνες. Υπήρξαν και άλλοι προ αυτού. Μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ανέβησαν στον θρόνο ευσεβείς βασιλείς, οι οποίοι ακριβώς ανεστήλωσαν και πάλι τις Αγίες εικόνες. Εκυρίευσαν, είχαν δύναμη και είπαν στους πιστούς ανθρώπους να φέρουν τις εικόνες και να τις βάλουν μέσα στην Εκκλησία όπως ήτο πάντοτε. Αυτή ήταν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Και ο αυτοκράτορ Μιχαήλ. Και ανεστηλώθησαν και πάλι οι εικόνες. Και η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία είχε το σύζυγό της διώχτην των εικόνων, απέθανε και είδε εις το όνειρό της να τον οδηγούν οι δαίμονες και να τον βασανίζουν ενώπιον της εικόνας του Χριστού. Και παρεκάλεσαν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα όλους τους μοναχούς και όλους τους ηγουμένους των μονών να ποιήσουν λειτουργίες και αγρυπνίες δια τον άντρα της. Και τούτη εβδομάδα από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο εγίνονται λειτουργίες για αυτόν τον αυτοκράτορα ο οποίος καταδίωκε τις εικόνες. Και το Σαββάτο είδε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα ότι ο άντρας της οδηγήθηκε ενώπιον του Θεού και οι προσευχές των Αγίων εκείνων πατέρων τον έσωσαν. Και
Δι' αυτόν τον λόγο την επομένη ημέρα, Κυριακή, διέταξε να εορτάζεται η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Δηλαδή να αναφέρουμε ότι οι εικόνες οι οποίες ήσαν υποδιωγμών ανέβησαν πάλι στα τέμπλη της Εκκλησίας, διότι κατεδάφησαν και τα τέμπλη. Δεν υπήρχαν τέμπλη όπως εδώ τώρα που χωρίζονται τα Άγια των Αγίων από τον κόσμο. Εδώ ο πρόναος είναι εκείνος ο οποίος μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Ο κυρίως ναός είναι αυτός που στέκονται οι πιστοί. Ο νάρθηκας εδώ στον οποίο υπάρχει πρώτου βήματος του Χριστού. Και μέσα σε όλη αυτήν την αγωνία του κόσμου η αυτοκράτηρα Θεοδώρα όρισε την ημέρα εκείνη ημέρα θριάμβου. Θριάμβευσε η Εκκλησία. Δι' αυτό αύριο την Κυριακή όσοι θα εκκλησιαστούμε να ξέρετε ότι θα πάρουμε και μία εικόνα μαζί μας. Να την κρατούμε την εικόνα αυτή εις ανάμνηση της αναστηλώσεως των Αγίων εικόνων. Και γίνεται λιτανία και παρακαλούμε τον Θεό να στηρίζει και να φυλάττει την Εκκλησία Του και τας Αγίας εικόνας. Λίγα λόγια όμως για την εικόνα. Υπάρχει μια αίρεση που λέγεται «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Ξέρετε τους Ιεχωβάδες. Είναι γνωστοί πια. Αυτοί λέγουν ότι ο Θεός είπε να μην προσκυνούμε άλλων θεών εκτός από το Θεό των αληθινών. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή αυτό, είναι εντολή του Θεού. Οπότε μας λέγουν ότι τούτα που προσκυνείται είναι σανίδια, δεν είναι εικόνες. Έγινε πόλεμος τεράστιος εναντίον αυτών οι οποίοι ήσαν αιρετικοί πλέον και κατεδίωκαν τα εικόνας και μεταξύ των άλλων τα οποία ανέφεραν η Εκκλησία μας είναι ότι την ώρα που προσκυνούμε την εικόνα εκείνη την ώρα το μυαλό μας μεταβαίνει στο πρόσωπο που προσκυνούμε, όχι πάνω στο σανίδι, διότι αν προσκυνήσω με το σανίδι είναι αμαρτία. Εάν όμως προσκυνήσουμε το πρόσωπο που είναι πάνω στο σανίδι, τότε μεταβαίνει, λέγει, το μυαλό του ανθρώπου εις το πρόσωπο το οποίο είναι εκεί. Ούτως ώστε δεν προσκυνούμε το σανίδι, προσκυνούμε τον Άγιον, τον οποίον απεικονίζει η εικόνα επάνω στο σανίδι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο απλό είναι. Υποθέσαμε ότι μία μητέρα έχει το παιδί της στη ξενιθιά, έχει χρόνια να το δει και κάποτε της στέλνει μία φωτογραφία το παιδί. Μόλις η μητέρα ανοίξει το φάκελο και δει το παιδί της, το βάζει αμέσως και το φυλά, το προσκυνεί, το ασπάζεται. Πέστε μου, το χαρτί να έχει προσκυνήσει ή το παιδί της που λείπει? Το παιδί της που λείπει. Αυτή η εικόνα, αυτή η σκέψη, αυτή η παράδοση είναι από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος λέγει όταν προσκυνούμε, λέγει, μεταβαίνουμε στο πρόσωπο το οποίο απεικονίζει η εικόνα. Και τότε ζητούμε τη χάρη του Θεού με την εικόνα εκείνη και μας δίδει ο Θεός τη βοήθειά Του. Όταν πηγαίναμε στην Πανηγία μας στην Τίνο που γίνονται τόσα θαύματα, την ώρα που προσκυνά ο καθένας πιστός εκείνη την εικόνα, πού μεταβαίνει το μυαλό του? Πάνω στην Παναγία μας.
τι είναι η ουσία της προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων. Και αύριο την Κυριακή εορτάζουμε την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, Κυριακή της Ορθοδοξίας μας. Ο Θεοδόσιος ο Αυτοκράτορ, ο οποίος κατεδίωξε τα εικόνας, ήτο ο σύζυγος της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, η οποία ανεστήλωσε τα εικόνας. Εκείνος κατεδίωξε τα εικόνας και η γυναίκα του τα έφερε πίσω. Βλέπετε καμιά φορά η γυναίκα πως σώζει τον άντρα. Το προσέξατε? Είναι αυτό το οποίο γράφει η Αγία Γραφή. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλον ό,τι έχει ο άντρας σου, λέγει. Θα κάνεις υπομονή. Υπομονή, λέγει, και να προσεύχεσαι, διότι δεν γνωρίζεις αν με την υπομονή σου και την προσευχή σου σώσεις τον άντρα σου, λέει η Αγία Γραφή. Και θα χωρίσεις τον άντρα σου μόνο με μία αιτία: εάν σε εγκαταλείπει και πηγαίνει με ξένη γυναίκα και έχεις μαρτυρίες, να μην σου πουν άλλοι και εσύ να πιστέψεις, να έχεις μαρτυρίες. Και αν ο άντρας σου επιστρέψει μετανιωμένος και πέσει στα πόδια σου και σου πει, γυναίκα μου, δεν θα φύγω πια από κοντά σου, έχεις καθήκον να το δεχτείς. Όπως και ο άντρας όταν φύγει η γυναίκα του και ξεύρει ότι η γυναίκα του τον απατά, σε μια στιγμή να επιστρέφει πίσω και λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν επιστρέψει πίσω αυτή η γυναίκα σου, λέει, και εσύ είσαι στο χωράφι και πηγαίνεις στο σπίτι και τη βρίσκεις, κρατάει ένα τσεκούρι και λέει, άντρα μου, κόψε μου την κεφαλή μου με αυτό το τσεκούρι, γιατί σε απάτησα, συγχώρεσέ με. Θα το κάνεις, λέει, να της κόψεις την κεφαλή? Δεν θα τη συγχωρήσεις, διότι ζητεί μετάνοια. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία επαναφέρει τον άνθρωπο στην αγκάλι του Θεού. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία εδέχθηκε ο Θεός τον Άσο των Υιών. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία βάζει τον άνθρωπο στον Παράδεισο. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, την οποία θα διαβάσουμε, θα έχει την Κυριακή ειδική της, όχι τούτη, είναι η μέρα που θα έρθει η μνήμη της, από 12 χρονών μέχρι 20 χρονών, για το μέσα στην πορνεία. Και σε μια στιγμή η Παναγία μας, όταν πήγε να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, στάθηκε στην είσοδο του ναού της Αναστάσεως και της λέγει, εσύ δεν θα περάσεις. Ενώ περνούσε όλος ο κόσμος να πάει να προσκυνήσει. Μόλις την είδε την Παναγία μας, τότε έπεσε σε δάκρυα και μετάνοια, μπήκε και πήγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και γέμισε όλο εκείνο το δάπεδο με τα δάκρυά της, σαν να έγειρε σε ένα κουβά νερό, και δεν σήκωσε κεφάλι πάνω και έμεινε μονάχη της. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία, έφυγε ο κόσμος και πήγαινε ο ιερεύς και την έπιασε να τη σηκώσει. Και όταν σηκώθηκε, εξομολογήθηκε, μετενόησε, επήρε ένα ψωμί στο χεράκι της και έφυγε, επέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και επέρασε απέναντι στην έρημο και έμεινε 40 ολόκληρα χρόνια με εκείνο το ψωμί το οποίο έτρωγε. Και δεν τελειώνε. Νερό δεν είχε. Έπινε από τα χόρτα τα οποία υπήρχε πάνω η δροσιά και τα έβαζε στο στοματάκι της να ξεδιψάσει. Και στα 40 χρόνια επήγαινε ο Άγιος Ζωσιμάς μέσα στην έρημο, διότι είχαν σαν κανόνα από την Καθαρά Δευτέρα, έφευγε ο κόσμος, δεν τραγουδούσε όπως τραγουδούσε σήμερα. Δεν μεθύαν όπως μεθούν σήμερα.
Δεν επόρνευαν όπως πορνεύουν σήμερα την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πόσα βλέπει ο Θεός μας και κάνει υπομονή. Αντί να κλαίουμε διότι βγήκαμε από τον Παράδεισο, χορεύουμε, γλεντούμε, μεθύουμε, αμαρτάνουμε. Και όταν ο Άγιος Ζωσιμάς έφυγε με λίγη φακίνη στα χέρια του, για να την τρώγει και να νηστεύει, συνήντησε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν ένα σκελετός. Μόνον τα κόκαλα φαινόντουσαν πάνω της και λίγον το σαρκείον το οποίο είναι το κολλημένο πάνω της. Και όταν την είδε ο Άγιος Ζωσιμάς της λέγει, τι είσαι, άγγελος ή άνθρωπος? Και εκείνη απάντησε ότι είμαι η αμαρτωλότερη γυναίκα του κόσμου. Και έπεσε στα πόδια του και τον παρεκάλεσε να την κοινωνήσει. Και πήγε και έφερε τη Θεία Κοινωνία και την εκοινώνησε και της λέγει, τώρα της λέγει, του λέγει, θα έρθεις τον επόμενο χρόνο εδώ πάλι να με κοινωνήσει. Αλλά μόλις σε κοινώνησε η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία, η Ιωσία Μαρία, τότε όταν απεχώρησε ο Άγιος Ζωσιμάς, εκείνη έφυγε για τους ουρανούς. Και ήρθε ένα λιοντάρι και έσκαψε εκεί και την έβαλε μέσα σε εκείνο το λάκκο και έμεινε εκείνο το λιοντάρι και φύλαε. Και τον επόμενο χρόνο που πήγαινε ο Άγιος Ζωσιμάς, είδε ακριβώς το λιοντάρι και την Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία πεθαμένη. Αυτές είναι οι μέρες οι Άγιες τις οποίες διερχόμεθα, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ο κόσμος διασκεδάζει, αμαρτάνει, ξενυχτά και το μυαλό του δεν είναι στον Παράδεισο, αλλά στην κόλαση. Μας δίδει ο Θεός ευκαιρίες να μετανοήσουμε και μία ευκαιρία μετανοίας και δακρύων είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ φοβερό και το οποίο δεν γνωρίζουμε. Την ημέρα της Αναστάσεως που ακούμε το αγγελικό εκείνο χαρμόσυνο μήνυμα «Χριστός Ανέστη εκ νεκρό», ο κόσμος με τη λαμπάδα στο χέρι μαζεύεται στα προάβλια των εκκλησιών, χιλιάδες κόσμος. Κόσμος πολλής που δεν ξαναείδε την εκκλησία μόνο εκείνη την ώρα, τα μεσάνυχτα. Μόλις ανάψουν τη λαμπάδα, είτε ασπάζεται ο ένας τον άλλο, είναι θέμα χαρμόσυνο, ή πράττουν το πιο φοβερό από όλα. Ποιο να είναι? Αποχωρούν. Αποχωρούν. Φεύγουν. Εγκαταλείπουν τον Χριστόν, ο οποίος έπαθε ολόκληρη την εβδομάδα, εμαρτύρησε, έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό, ετάφη και ανέστη. Και είναι μια μέρα δικιά του, να τον τιμήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Πού φεύγει αυτός ο κόσμος, πού πηγαίνει άραγες? Πού πηγαίνει? Πέστε μου το καθαρά να το ακούσω. Πάνε να φάνε τη μαγειρίτσα, ναι. Με ποιον τρώνε τη μαγειρίτσα? Με το διάβολο. Δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι εκεί. Ο Χριστός είναι στην εκκλησία με τον ιερέα, με τον ψάρτη και με τον νεοκόρο και με τον επίτροπο. Δεν πάμε στην αρχή, κοπέλα μου, πάμε στη Δύση. Δεν πάμε στην Ανατολή, πηγαίνουμε στη Δύση. Ο ήλιος δίνει πλέον. Φτάνει στη Δύση το ήλιος. Δεν είναι η καιρή η πρώτη. Πρώτη χριστιανή. Δεν είναι όπως είναι η έσχατη χριστιανή. Η τελευταία χριστιανή είναι πολύ μακριά από τους πρώτους χριστιανούς. Η πρώτη χριστιανή λέγει είναι η ψυχή και η καρδία μία.
Και όλοι αν είχαν να φάνε έτρωγαν όλοι, και αν είχαν να πεινάσουν πίναγαν όλοι. Και αν είχαν να ντυθούν εντύνονται όλοι, και αν δεν είχαν να ντυθούν ήσαν όλοι γυμνοί. Σήμερα τι γίνεται? Σήμερα προσπαθούμε να καλύψουμε τον έξω άνθρωπο, να τον στολίσουμε, να τον χτενίσουμε, να του βάλουμε τα χρυσαφικά, να του βάλουμε τα περιδέρια, να του βάλουμε τα σκουλαρίκια, να του βάλουμε τα βραχιόλια. Βραχιόλια όπως έβλεπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και εκείνος τα εμάζευε όλα και τα έκανε σχολεία και κολυμβήθρες για να βαφτίζει τον κόσμο, και της λέει η κυρία μου, της λέει, βγάλε εκείνα που έχεις πάνω στο παιδί σου και δώσ' μου τα. Δεν τα έβγαλε. Θα το δεις πεθαμένο σε λίγο, της λέει, και πέθανε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Σήμερα ο κόσμος βάζει απ' έξω να ντύσει τον έξω άνθρωπο, και από μέσα είναι γεμάτος από βρωμιά. Δεν τον ενδιαφέρει ο έσω άνθρωπος. Η ψυχή από μέσα δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου. Παιδάκια μου, οι μέρες που διερχόμαι θα είναι μέρες αγάπης του Θεού διαμετάνοια. Όταν μας χαρίζει ο Θεός μέρες και χρόνια, μήνες και εβδομάδες, δεν μας τις χαρίζει να γλεντούμε και να διασκεδάζουμε. Μας τις χαρίζει τις μέρες αυτές για να μετανοήσουμε και να πάμε κοντά Του. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτήν την αγάπη να μας αξιώσει ο Θεός να την έχουμε, και να μας αγαπάει στον παρόντα κόσμο, και να μας αξιώσει και της βασιλείας Του της επουρανίου. Αμήν.